κεφάλαιο δεν ακούγομαι καλά, ε! Κύριο Γεωργόπουλο, οι νέες και οι νέοι να μείνουν εδώ. Ρώτησα τελείως τυχαία σε έναν δρόμο εκεί στα Γιάννα, στην Καλάνη, μία νεαρή κοπελίτσα που ήταν διανομέας σε courier. Της λέω, παιδί μου, ξέρεις καμιά ξένη γλώσσα? Ξέρω, μου λέει, αγγλικά και ρώσικα. Ξέρεις και από πληροφορική? Ξέρω, μου λέει. Δεν κάνεις για περιφερειάρι. Γιατί ο περιφερειάρι πρέπει να ξέρει μόνο βλάχικα. Γιατί είναι βλάχος, δεν γίνεται σήμερα το 2023 να έχουν περιφερειάρι ένα βλαχικάρι μόνο βλάχικα. Δεν απευθύνεται στους βλάχους, απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το πολιτικό γίνεσθε στην Ευρώπη. Και με αυτά τα λόγια θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον αυριανό περιφερειάρχη, θα μπορούσα να πω πολλά. Ξέχασα να πω κάτι. Φαντάζεσαι τι θα γινόταν εδώ στην Άρτα αν έπεφτε το νερό που έπεσε στη Θεσσαλία? Πού πήγαν τα διπλημερικά έργα? Η καινούργια θα είμαστε εμείς, πιστεύω, μαζί με εσάς και εσάς. Αλλά η παρούσα περιφερειακή αρχή τι μέρη να έχει λάβει? Το μόνο που κάνουνε είναι να επαναπροκυρήσουν έργα, να κάνουν μελέτες επιμελετών. Αυτά είναι τα έργα των μην ερετών. Στείλτε τους λοιπόν στα χρονοτούλαβα της ιστορίας. Πρέπει κάποτε να πάρουν σύνταξη. Δεν μπορεί αυτές και αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά να αποτρέπουν νέες και νέους να ασχολούνται με τα κοινά. Ετέχνως το κάνουν για να ασχολούνται μόνο αυτοί. Κάνουν ξενοδοχεία, δωμάτια ενοικιαζόμενα. Δεν πιστεύω να έχετε καμιά αμφιβολία, για σας τα κάνουν. Για να έρθει να αυξήσει τον τουρισμό, για σας. Με αυτά τα λίγα λόγια, να καλέσω στο βήμα τον κύριο Λαμπρό Γεωργόπουλο, αυτό το λαμπρό νέο, που θα λαμπρύνει την Ήπειρο από άκρους άκρων. Και όχι μόνο στο πρώτο ανατολικό τμήμα που είναι κανοπεδίου Ιωαννίνων. Κύριε Περιφερειάρχα, με τη στήριξη και τη συμμετοχή όχι μόνο των Αρτινών, αλλά ολόκληρης της Ηφείρου, σας καλώ στο βήμα. Κύριε Γεωργόπουλο, για τον λόγο. Γιατρέ Γιώργο, έθεσες πολλά θέματα τα οποία θα απαντήσω και σε όποιες ερωτήσεις θέλετε θα απαντήσω. Είμαστε εδώ, εμείς είπαμε αυτές τις ομιλίες ότι ήρθαμε για να σας ακούσουμε. Θα κάνω ένα σύντομο λόγο, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, δεν έχω έτοιμο λόγο να σας πω, θέλω να έχουμε διαδραστικότητα, θα σας πω τις δικές μου σκέψεις γιατί βρισκόμαστε εδώ και τι σκοπεύουμε να κάνουμε και τι βλέπουμε, ποια είναι η οπτική μας και τι μας έκανε να έρθουμε εδώ και να διεκδικούμε την αλλαγή στην περιφέρεια Ηπείρου. Πρώτα απ' όλα θα πω ότι συμβολικά είμαστε εδώ σήμερα στην Άρτα. Κλείνουμε. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που έχουμε δικαίωμα να κάνουμε οποιαδήποτε προεκλογική κίνηση. Και δεν είναι τυχαίο που είμαστε στην Άρτα. Γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι εμείς θα λάβουμε την Άρτα υπόψη όπως και κάθε περιοχή της Ηπείρου. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχει ισότιμη και ισόρροπη αντιμετώπιση της Ηπείρου. Και έχω πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις, δημόσια, από καιρό, ότι η Άρτα είναι ο πιο αδικημένος από τους 4 νομούς της Ηπείρου. Θέλω να σας πω ότι από εδώ πέρα, επιλέξαμε συμβολικά, όπως και η τελευταία μου συνέντευξη, αν δεν μας βλέπετε συχνά στα μέσα, είναι γιατί είχαμε δικαίωμα μόνο μία συνέντευξη στον τελευταίο μήνα. Και η τελευταία συνέντευξη ήταν από την Άρτα. Επίσης, συμβολικά και σημαντικά από το RTV και σας καλώ, τις έχουμε όλες ανεβασμένες, μπείτε, ψάξτε μας και αυτό λέμε στον κόσμο. Δείτε τι λέμε, αξιολογήστε μας, αξιολογήστε και αυτούς. Πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι από εδώ ξεκίνησε και η δική μου ιστορία. Και μάλιστα από αυτή την πόλη, εδώ είναι η γενέτειρά μου. Από τους 7 είναι ο μόνος που είμαι μη. Δεν θέλουμε να μας τους πείστε αποκλειστικά λόγω της εντοπιότητας. Θέλουμε να μας αξιολογήσετε και να μας αξιολογείτε συχνά και αύριο ως Περιφερειακή Αρχή. Και η δική μου ιστορία και μια ιδιαιτερότητα, γιατί στον χώρο που φιλοξενούμαστε σήμερα. Νόμιζα κάποιος κάτι είπα εκεί πίσω και είχε κάποιο ερώτημα. Λοιπόν, είμαι ο Μάξιμος Γεωργόπουλος, που μια συγκυρία στις 29 Μαρτίου του 1979 που γεννήθηκα. Πόσο σημαντικό
Δύο άνθρωποι με το ίδιο επίθετο γεννήθηκαν στην ίδια κλινική και η μητέρα μου που είναι εδώ μου λέει: Λάμπρο, είχε γεμίσει λουλούδια το δωμάτιο και του έλεγα: Δεν είναι για μένα, ποιο όμω είναι μεγάλα λουλούδια. Ήταν για τον κύριο Μάξιμο Γεωργόπουλο. Πολλέ συμπτώσει σε ένα πιάτο. Λοιπόν, είπα ότι από εδώ ξεκίνησε η δική μα ιστορία και θέλω να πιστεύω ότι την Κυριακή ξεκινάμε να γυρίσουμε την Ήπειρο και να ξεκινήσει μια τελείω διαφορετική ιστορία και για την Ήπειρο και για την Άρτα. Είναι μια πολύ κρίσιμη εκλογική διαδικασία. Επιλέγουμε περιφερειάρχη για 5 έτη. Όσο και αν σας λένε ότι δεν είναι, προσπαθούν να το αποκρύψουν, επιλέγουμε περιφερειάρχη ως 31 Δεκάτου του 27. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές μας έλεγαν και στα Γιάννη ιδιαίτερα, πολύ καλός ο Λάμπρος, εξαιρετικός, θα είναι ο επόμενος. Όχι, η αλλαγή είναι τώρα. Τώρα είναι το κρίσιμο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που διοικούν την Ήπειρο για 22 χρόνια, 21 συναπτά χρόνια μάλλον, διανύουν το 22ο έτος, είναι στον ανώτερο βαθμό αυτοδιοίκησης της Ήπειρου. Εσείς ευτυχώς την Άρτα τους έχετε 13. Πάνω είναι στα Γιάννα είναι 22 χρόνια και έχουμε δει πολύ καλύτερα, έχουμε νιώσει πολύ καλύτερα το στυλ διοίκησης και το πόσο έχουν κατά τη γνώμη μας κρατήσει τον τόπο φτωχοποιημένο. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε δεδομένα. Είμαστε τελευταίοι σε οποιοδήποτε οικονομικό και αναπτυξιακό δείκτη, σε οποιαδήποτε αξιολόγηση γίνεται από, είτε από εθνικούς είτε από ευρωπαϊκούς φορείς. Θα πω λίγο όμως αργότερα σε αυτά, σε κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες. Απλά θέλω να σας πω ότι μένουν 24 ώρα πριν τις εκλογές, αυτές τις πάρα πολύ κρίσιμες εκλογές και αυτή τη στιγμή πραγματικά είμαι περισσότερο αισιόδοξος από ποτέ και εσείς και εδώ με κάνετε αισιόδοξο ότι εμείς θα είμαστε η επόμενη περιφερειακή αρχή. Είμαστε ρεαλιστές. Από την πρώτη στιγμή πιστεύαμε σε αυτό που πολλοί μας θεώρησαν, το θεώρησαν ουτοπικό. Μας μιλούσαν για ακλόνητους, άχαστους, δεν χάνουνε, πού πάτε να τα βάλετε, είναι σύστημα, είναι ριζωμένοι. Πράγματι, είναι και σύστημα και ριζωμένοι. Αλλά είμαστε εδώ για να το ξεριζώσουμε αυτό το σύστημα και όχι να κερδίσουμε εμείς, να κερδίσει η Ήπειρος. Και όλη η Ήπειρος. Και οι τέσσερις νομοί της Ήπειρου. Και το πιθανότερο και όλες οι πληροφορίες και αυτό που εισπράττουμε από τον κόσμο, όπως και οι άνθρωποι που συμμετέχουν μαζί, οι υποψήφοι και πάρα πολλοί άλλοι που βοηθάνε. Βλέπω εδώ παράδειγμα τον Άγγελο, ο οποίος δεν φαινόταν πουθενά, ήταν ο άνθρωπος που ήταν πίσω από όλα τα τεχνολογικά και ήταν από εδώ από την Άρτα. Δουλεύαμε εξ αποστάσεως. Μπορούμε να δουλέψουμε εξ αποστάσεως. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό να δουλεύουμε εξ αποστάσεως. Σας έλεγα λοιπόν ότι όλο αυτό που παίρνω από τον κόσμο είναι ότι η εκλογική διαδικασία οδηγείται σε δεύτερο γύρο. Αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο, εσείς θα το κάνετε να συμβεί και οδηγείται σε δεύτερο γύρο μαζί μας. Και μετά είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Και που μίλησα για έργο σας πόλου, την ιστορία, κάθε πράγμα που ζήσαμε αυτή την ημερομή, μένουν 2 μέρες. Όταν είχαμε ξεκινήσει, θυμάμαι, φτιάχναμε το site του συνδυασμού και είχαμε ένα αντίστροφο ημερολόγιο, έγραφε 300 μέρες, 200 μέρες και φάνταζε τόσο μακρινό. Κάθε μέρα έπεφτε και μία μέρα. Θυμάμαι με τον Κώστα να ανεβαίνουμε στην Καστανιά σε ένα πανηγύρι. Έχουμε γράψει άπειρα χιλιόμετρα με τον Γιώργο να οδηγεί και έγραφε 115 μέρες, 114. Τα ανεβάζαμε στο TikTok, όσοι είστε τις τεχνολογίες, στο Instagram και μας έλεγε ο κόσμος: Λάμπρο, χαιρόμαστε, βάλε κι άλλα γιατί μαθαίνουμε την Ήπειρο μαζί σου. Κάποια στιγμή όμως μετά γύρω στις 100 μέρες. Ήταν τόσο απαιτητικά τα πράγματα που δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτό. Αλλά θα είμαστε εδώ να προβάλλουμε και να αναδείξουμε την Ήπειρο και την επόμενη μέρα. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν σε αυτό το ταξίδι, σε αυτή τη διαδρομή που ξεκίνησε πριν περίπου 1,5 χρόνο, ότι η Ήπειρος έχει μεγάλη διαφορετικότητα στην κουλτούρα του κάθε τόπου. Η Άρτα, δεν σας κρύβω ότι μας αγκάλιασε περισσότερο από όλους τους νομούς. Ήταν ο νομός, ο οποίος εννοείται ότι εδώ είναι ο νομός που έχει παραμεληθεί περισσότερο από όλους. Ήταν αναμενόμενο ο κόσμος να αναζητά επιλογή και εμείς δίνουμε αυτή την επιλογή και τη διέξοδο στις 8 Οκτώβρη. Ο δεύτερος λόγος, δεν ξέρω αν στέκει απόλυτα, αλλά εδώ υπάρχει μια κουλτούρα, ο κόσμος μιλάει πιο εύκολα. Ενώ στα Γιάννα, δηλαδή μας κοιτάει η κυρία Πασκελίνα που είναι νευρολόγος, ψυχίατρος, επίσης έχει αναλύσει τέτοιου είδους
μελέτες ανθρωπίνων συμπεριφορών. Στα Γιάννα ο κόσμος ήταν από την αρχή βουβός, μουγκός, αλλά το βλέπαμε το κύμα. Βλέπαμε ένα τσουνάμι να έρχεται, ένα βουβό τσουνάμι που όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Και πιστεύω ότι από τη Δευτέρα, με το που θα είμαστε στο δεύτερο γύρο, θα δείτε ότι αυτό θα απελευθερωθεί μια τεράστια δυναμική. Να μην το παιδεύουμε από τώρα, ήρθε η ώρα για τη μεγάλη αλλαγή. Ο Γιώργος Ελπυρώτης και ο Γιώργος Μακρυδήμος που κι αυτός έχει γίνει από τους ανθρώπους που έχει συμβάλει πάρα πολύ αθόρυβα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μας βοήθησαν σε αυτή τη διαδρομή. Ήταν ένα πολύ απαιτητικό project. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Αυτή η διαδρομή λοιπόν ήταν από την πρώτη στιγμή όταν κάναμε το project την πρώτη Κυριακή. Κάτι που λέει ένας άλλος συνδυασμός, αλλά και εγώ είμαι λίγο συγκρατημένος σε αυτό. Μακάρι, ας είμαστε και πρώτη από την πρώτη Κυριακή. Το σημαντικό είναι στις 16 Οκτωβρίου, ή μάλλον το πω διαφορετικά, 1η-1η του 24, η Ήπειρος να απαλλαγεί από αυτό το καθεστώς που την κρατάει στις αρχές του 2000. Την κρατάει 20 χρόνια πίσω. Μας διοικούν άνθρωποι του χθες και του προχθές. Αποφασίζουν για τις ζωές σας, για το σήμερα, άνθρωποι του χθες και του προχθές. Παλαιά μυαλά. Και εφαρμόζουν και παλαιές πρακτικές. Και θέλω, επειδή ξεκίνησα να σας λέω για τη διαδρομή που ζήσαμε και τι βρήκαμε, ήταν και κάποια παιδιά από την Άρτα χθες στην Πρέβεζα, για να σας δείξω και την κτητικότητα και πώς διοικούν αυτοί οι άνθρωποι. Πήγαμε μια εθιμοτυπική επίσκεψη στην περιφέρεια, στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας. Να χαιρετήσουμε τους ανθρώπους, μας είχαν έρθει μηνύματα ότι θέλουν να μας δούμε. Ανοίγουμε το πρώτο γραφείο και τι να δούμε. Ανθρώπους να σταυρώνουν ψηφοδέλτια της νη περιφερειακής αρχής. Έτσι λειτουργούν, αυτή είναι η κουλτούρα τους. Θεωρούν κτητικότητα τη δημόσια περιουσία, το ανθρώπινο δυναμικό. Και ενώ αναφέρθηκε πριν και δεν τρέπουμε να το πω και δεν μασάμε τα λόγια μας για τον πλουτισμό, γιατί αυτό εισπράτανε κιόλας αυτό το χρόνο. Ο κόσμος είναι εξοργισμένος από τον απροκάλυπτο πλουτισμό των λίγων και παρά τα αυτά, μέσα στην περιφερειακή ενότητα, τη μετατρέψαν σε εκλογικό κέντρο. Γι' αυτό είμαστε εμείς, για να τα αλλάξουμε αυτά και να αλλάξουμε αυτές τις πρακτικές. Η Άρτα λοιπόν, που μου είπε η φίλη η Κορίνα, ότι χθες που είχαμε μια κουβέντα και είναι αρτιμή, είναι από τους ανθρώπους που διαπρέπουν στο εξωτερικό, ότι έχει τα πιο χειροπιαστά προβλήματα της Ηπείρου. Τα γνωρίζουμε, αποφύγαμε να πούμε ποιο θα είναι το πρόγραμμά μας. Από Δευτέρα που θα είμαστε στο δεύτερο γύρο, θα σας ξεδιπλώσουμε και το πρόγραμμά μας. Αλλά επειδή ήμασταν ένας καινούριος συνδυασμός, που ήταν πολύ εύκολο να μας στήσουν στον τοίχο, να το πω έτσι, να μας λιδωρήσουν, να μας πούν ότι δεν γίνονται αυτά, δεν είναι εφικτά, τι είναι αυτά που λέτε. Έχουμε απόλυτη τεχνογνωσία, την ικανότητα, οι άνθρωποι μας είναι εξαιρετικοί, ξέρουν τι συμβαίνει. Έχουμε κάνει τις διαγνωστικές μελέτες της περιοχής, έχουμε συζητήσει με κόσμο, έχουμε συζητήσει με φορείς. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα. Και εμείς θα το κάνουμε τεκμηριωμένα. Ό,τι έργο που θα βλέπετε δεν θα είναι μελέτες, κόντρα μελέτες, ξανά μελέτες, 5 χρόνια και στο τέλος τίποτα. Μελέτες των έργων. Εμείς μιλάμε για ιεράρχηση πραγματικών αναγκών. Για έργα που πιάνουν τόπο. Και θα μπορούσα να σας δώσω άπειρα παραδείγματα από ανούσια και αχρίαστα έργα. Και σε αυτή τη διαδρομή έκανα μια μέρα, ήμασταν στην Οικουμενίτσα. Οργώσαμε την Ήπειρο και εγώ και τα παιδιά εδώ από την Άρτα, οι άνθρωποι της Άρτας και των υπόλοιπων συνδυασμών. Έκανα μία μέρα τη διαδρομή, Οικουμενίτσα, όλο το παραλιακό, Άρτα, Φιλιππιάδα, Πρέβεζα. Αυτό το σταυρό. Σε σχέση και αναλογίστηκα, σε σχέση με το 1988, τι διαφορά είχε. Καμία. Ήταν μόνο 3 κόμβοι, ένα στο Λούρο, ένας κόμβος που πραγματικά χρειαζόταν, όπως ερχόμαστε πριν το Λούρο, και 2 κόμβοι εδώ στην ευθεία της, στη Φιλοθέη, αχρίαστη ανούση. Και ξέρετε, αυτά τα έργα είναι εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ είναι η δική μας λογική και η δική μας διαφορετικότητα. Δεν πρόκειται με εμάς να δείτε έργα χωρίς ουσία, έργα χωρίς λογική, έργα για ημετέρους, απευθείας αναθέσεις σε δικούς τους ανθρώπους. Θα σας μιλήσω σε λίγο για τους μύθους που εμείς θέλουμε να καταρρύψουμε. Θέλω να περάσω στο τι μας έκανε να είμαστε εδώ. Εσείς το ζείτε, το βιώνετε στην καθημερινότητά σας. Αυτό που αντιμετωπίσαμε εμείς στην Άρτα ήταν ότι ο κόσμος μας έλεγε ποια περιφερειακή αρχή, τι είναι η περιφέρεια. Ποια είναι η περιφέρεια. Έχουμε τους Δήμους, 3 Δήμους που έχει η Άρτα, κάτι βλέπουμε τον Δήμαρχο, βλέπουμε τον Αντιδήμαρχο, βλέπουμε κάποιο έργο.
Αυτή είναι η επιτυχία αυτών των ανθρώπων. Έχουν καταφέρει να κάνουν τον κόσμο, να αποφύσουν τον κόσμο να μην ασχολείται. Εμείς λέμε ασχοληθείτε. Και εμάς προσπάθησαν να μας αποφύσουν. Και όχι μόνο εμάς, και τους ανθρώπους μας. Και εδώ είναι ένα ακόμη ευχαριστώ στους ανθρώπους που συμμετέχουν και το κάνουν τον κόσμο και τον μαζί και αξίζουν την ψήφο σας. Εμείς που πάμε σε ένα ψηφοδέλτιο, δεν μας ενδιέφερε η ποσότητα όσο η ποιότητα. Όλοι έχουν το κοινωνικό τους αποτύπωμα, οι άνθρωποι που συμμετέχουν εδώ, ελάχιστοι από εμάς. Ίσως χιλιάδες είναι και από τα ψηλότερα, νομίζω ότι οι άνθρωποι εδώ έχουν ξανασχοληθεί. Ελάχιστοι από εμάς έχουν ξαναεκτεθεί σε εκλογική διαδικασία. Και ήταν συνειδητή μας επιλογή. Εμείς δεν πήγαμε να επιλέξουμε από αντιδημάρχους, δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες, δεν ακουμπήσαμε καν τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Δεν μας ενδιέφερε. Και έρχεται να δέσει με τη λογική μας ότι υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό στην Ήπειρο να κάνει τη διαφορά. Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε ανταυτόν, είμαστε κάτι άλλο. Μαζί με εσά για σας. Αν σας κουράζω να σταματάτε, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, οτιδήποτε. Εγώ θα ήθελα να πεις κάτι, Λαύρο, αυτή την περιβαλλοντική επιβάρηση που έχει η περιφέρεια. Ενώ συνόρισε το επίσημο κράτος την περιφέρεια για την περιβαλλοντική αστοχία, ταυτόχρονα υποστηρίζει για να ξανακάνει κι άλλες. Έλεος επιτέλους. Την τελευταία εβδομάδα ήρθε ένα πρόστιμο, επιβλήθηκε ένα πρόστιμο σε ένα ποτάμι που περνάει και από εδώ, το Λούρο. Γιατί πέρυσι, αν θυμάστε, τον αποξήρανε. Και όχι μόνο τον αποξήρανε, όχι, έχει πήρε τεράστια έκταση της φήμης σαν περιοχή. Αυτή είναι η πρακτική τους, γιατί παίρνουν, μη μάλλον πω σε λεπτομέρειες τώρα. Δεν παραδέχονται και τα λάθη τους. Και έρχονται οι επιθεωρητές μετά από ένα χρόνο και επιβάλλουν ένα πρόστιμο 180.000 ευρώ. Και το οποίο, ξέρετε ποιος θα το πληρώσει αυτό το πρόστιμο? Εμείς εδώ πέρα. Εμείς λέμε τέτοιου είδους προστήματα, ιδιαίτερα σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας, πρέπει να καταλογίζονται ατομικά. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό είναι το στυλ διοίκησή τους, δεν αναγνωρίζουν καν τα λάθη τους. Θεωρούν τους αυτούς τους αλάθητους. Όπως είπε ο Γιώργος πριν, θεωρούν ότι είναι η μοναδική. Δεν μπορεί σε μια Ήπειρο 350.000 ανθρώπων μόνο ένας να είναι ικανός να τη διοικήσει. Και εδώ τίθεται και ένα άλλο ζήτημα, και συγγνώμη που βγαίνω από τη δομή που είχα. Εμείς λέμε ξεκάθαρα δύο θητείες. Είναι σημαία μας το όριο των δύο θητείων, όπως είναι στα περισσότερα αναπτυγμένα κράτη. Όποιος, αν κάποιος κάνει δύο θητείες, ας πάρει το παραπάνω. Αν κάποιος είναι δύο θητείες που περιγράφει και είναι τόσο καλός και τόσο ικανός, ας γίνει πρόεδρος ενός κόμματος και ας γίνει πρωθυπουργός. Ένας δήμαρχος, να γίνει περιφερειάρχης. Και σας καλώ να γκουγκλάρετε, γιατί οι περισσότεροι στην Κρινέη εδώ πέρα έχετε τεχνολογική εξοικείωση, ποιες χώρες και ποιες περιοχές έχουν ανθρώπους στη διοίκησή τους περισσότερα από 20 χρόνια. Ξέρετε τι θα σας βγάλει? Τατζικιστάν, Κονγκό, Τζιμπουτί και η Ήπειρος μέσα σε αυτές. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση. Όποιος είναι πάνω πάρα πολλά χρόνια στην ουσία, δεν το λέω εγώ, το λένε κοινωνικές μελέτες, τίνει προς τον καθεστωτισμό. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε απέναντι με ένα καθεστώς. Είναι η χρυσή ευκαιρία αυτή την Κυριακή. Σας ζητάμε την ψήφο σας, σας ζητάμε να μας βοηθήσετε για να ανοίξουμε το καθεστώ. Τους γνώριμους σας, να κάνουμε όλους το χώρο διότι τα παιδιά σας στο εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν τώρα τον Γιώργο Τσαντανίκα που μου είχε δώσει αυτή την ατάκα, επειδή είναι κτηνίατρος. Είχε βραβευτεί κάποια στιγμή ο μη περιφερειάρχης ως ο καλύτερος αγρότης της χρονιάς. Δεν θα πω στα αγροτικά. Για τα λακκόντα. Ορίστε. Για τα λακκόντα, πρόβατα που είναι εισαγόμενα. Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να βραβευτεί ως ο μεγαλύτερος και καλύτερος εξαγωγέας νέων μυαλών από την Ήπειρο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να ελοποιείται η Ήπειρος. Να κάνουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αυτά είναι που βλέπουμε. Βλέπουμε έναν τόπο πάπλουτο, ο οποίος ταυτόχρονα έχει πάνω του από τους φτωχότερους κατοίκους, όχι εθνικά, πανελλαδικά. Άρα χτυπάει καμπανάκι, όχι καμπανάκι, μια τεράστια καμπάνα κακοδιοίκησης σε οποιοδήποτε μάτι έχει ασχοληθεί έστω και λίγο με τη διοίκηση, με τη διάγνωση τέτοιων καταστάσεων.
Βλέπουμε μια περιφέρεια με λογική πελατειακή. Βλέπουμε μια περιφέρεια η οποία πάσχει, κατά τη γνώμη μας, από πολυνοσηρότητα. Δεν διορθώνει την κατάσταση. Μόνο με αλλαγή. Και η αλλαγή μπορεί να έρθει αυτή την Κυριακή. Ξαναλέω, συγγνώμη που το επαναλαμβάνω, είναι εξαιρετικά κρίσιμη η ψήφο σας αυτή την Κυριακή. Και η αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο από εμάς. Όλοι μπορούν να έρθουν. Εγώ ήθελα να κάνω και την ευκαιρία να σας πω, είμαστε η μόνη μη κομματική επιλογή. Οι άλλοι συνδυασμοί κατεβαίνουν 7 συνδυασμοί. 5 συνδυασμοί έχουν κομματικά χρήσματα. Και ένας ζήτησε χρήσμα από 3 διαφορετικά κόμματα και δεν το πήρε. Εμείς λέμε ότι εθνικές εκλογές είχαμε τον Μάιο και ξανά είχαμε τον Ιούνιο. Αποφασίσατε ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Εδώ επιλέγουμε ποιος θα διοικήσει την Ήπειρο και ποιος θα σηκώσει ανάστημα καλύτερα είτε στο κεντρικό κράτος και ποιος θα μπορεί να διεκδικήσει. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε η καλύτερη επιλογή, γιατί είμαστε εδώ να σηκώσουμε ανάστημα απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση και δεν είμαστε εδώ απλά για να καταγράψουμε ένα κομματικό ποσοστό, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη της αλλαγής. Είναι μια περιφερειακή αρχή η οποία έχει κάνει τεράστια κοιλιά. Μεταφορικά το λέω, μην μπερδεύεστε, έτσι. Η Ήπειρος αιμορραγεί. Χάνει 5,5% στοιχεία της Ελστάτ, 5,5% του πληθυσμού της έχασε το 2021 σε σχέση με το 2011. Και έχει ξαναχάσει το 2011 σε σχέση με το 2011. Ξέρετε τι σημαίνει 5,5%? 18.000 κόσμος. Ένας Δήμος, δεν ξέρω τώρα τα δεδομένα των Δήμων της Άρτας, πόσο ακριβώς αναφέρεται, σαν να εξαφανίζεται, όχι, μάλλον θα σας πω ότι τα ξέρω, σαν να εξαφανίζεται κάθε 10 χρόνια ένας Δήμος Καραϊσκάκη και ένας Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων μαζί. Σβήνουν και φεύγουν από το χάρτη. Μην αφήνετε αυτούς τους ανθρώπους άλλο να αιμορραγούν τον τόπο. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει για την Άρτα, δεν τους νοιάζει για την ερημοποίηση των χωριών, δεν τους νοιάζει για το δημογραφικό, δεν τους νοιάζει για τίποτα. Τους νοιάζουν ελάχιστα πράγματα. Και δεν είναι εδώ για να λύσουν τα ζητήματα. Θα πω και στα ζητήματα της Άρτας, γιατί σας είπα και πριν είναι τα πιο ονομαστικά από όλες τις περιοχές. Ξέρετε πώς διοικούνται. Όπου υπάρχει ζήτημα, φταίει το κεντρικό κράτος. Φταίει ο δήμαρχος. Φταίει ο Χ, φταίει ο Ψ. Φύγει από πάνω μου. Κακό, φύγει από πάνω μου. Πετάνε το μπαλάκι στην εξέδρα. Εμείς λέμε όχι. Είμαστε εδώ για να λύσουμε τα ζητήματα της περιοχής. Είμαστε εδώ γιατί. Γιατί έχουμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία, την οποία θα σας τυπώ, αλλά πριν από αυτό θέλω να σας πω 21 χρόνια μετά, στον ανώτερο αυτό βαθμό αυτοδιοίκησης και 13 χρόνια που είναι στην Άρτα, που έχει ενταχθεί από την Ομαρχία, περάσαμε στην περιφέρεια. Πού βρισκόμαστε σε επίπεδα ενεργείας? Πού βρισκόμαστε σε επίπεδα διαπλοκής? Μια χαρά πάμε, πρώτη. Πρώτη. Πρώτη, ακριβώς. Και δεν είμαστε πρώτοι, Γιώργο, εθνικά. Είμαστε πρώτοι πανευρωπαϊκά. Αυτό έχουν καταφέρει αυτοί οι άνθρωποι. Η Ήπειρος κατατάχθηκε το 2022, δεν θα το ακούσετε από πουθενά. Μπορείτε να το ψάξετε, ό,τι λέμε είναι τεκμηριωμένο. Πρώτη στην αύξηση της νεανικής ανεργίας πανευρωπαϊκά. Σε 250 περιφέρειες. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν το θράσος και τολμούν να ξαναζητούν την ψήφο σας για άλλα 5 χρόνια. Να κάνουν τι που δεν έκαναν 21 χρόνια. Τι θα κάνουν τον 22ο, τον 23ο, τον 24ο, τον 25ο χρόνο διακυβέρνησής τους. Ένα τέταρτο του αιώνα. Όπως το πει κανείς, ναι. Και δεν βάζουμε και πόσο διοίκησαν πριν από αυτό, έτσι. Γιατί αν πάμε σε κάποιες περιοχές όπως ο Δήμος Μετσόβου, είναι 20 χρόνια και 13, μιλάμε για 35-40 χρόνια. Εμάς, η φιλοσοφία μας, πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι θεωρούμε πως μιλάμε για τα απόλυτα αυτονόητα. Και απορούμε με που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και μένει γατζωμένος σε αυτό το σύστημα εξουσίας. Θέλω να σας πω, παραμένω λίγο στη διαδρομή μας, τι μας έλεγε. Εδώ βέβαια στην Άρτα σας είπα και πριν ότι δεν υπήρχε αυτός ο φόβος που είδαμε στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα αυτό που δεν ξέρω πώς εξηγείται, τεράστιος φόβος μας έπιανε ο κόσμος και μας έλεγε θα σας ψηφίσουμε αλλά μην το πείτε πουθενά. Δεν σας κάνουμε like στο Facebook αλλά είμαστε μαζί σας. Και πιστεύουμε ότι μέσα στην κάλπη αυτό που λέμε στον κόσμο, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα στοιχείο φόβο εδώ,
μην φοβάστε. Μέσα στο παραπάνω δεν σας βλέπει κανείς και οι άνθρωποι που δεν φοβούνται είναι αυτοί που φέρνουν τις μεγάλες αλλαγές. Ποια είναι η δική μας φιλοσοφία? Εμείς θεωρούμε ότι η Ήπειρος πρέπει να διοικηθεί ως μια αυτόνομη, ως ένα μικρό αυτόνομο κράτος. Έχει το δυναμικό, έχει το πλούτο. Δεν κάνουμε παρθενογένειες που δεν ανακαλύψουμε τον τροχό. Υπάρχουν, έχουν εφαρμοστεί αυτά τα μοντέλα σε άλλες χώρες. Δεν μπορεί η 6η υγειονομική περιφέρεια για το νοσοκομείο της Σάρτας να αποφασίζουν από την Πάτρα. Για το κέντρο υγείας της Καλεντίνης να πρέπει να στείλουμε στην Πάτρα το τι θα γίνει. Η οποία Πάτρα βλέπει 100 κέντρα υγείας με 10 άτομα προσωπικό και δεν επιλύει κανένα ζήτημα. Δεν μπορεί ο χάρτης υγείας της περιοχής να είναι ίδιος από το 1985 και να μην ενδιαφέρεται κανείς γι' αυτό. Και να λένε δεν είναι δικά μας ζητήματα. Άκουσα το νούμερο 2 της περιφέρειας να λέει σε ένα τηλεοπτικό πάνελ: εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα στην υγεία και στην παιδεία. Και η απάντησή μας είναι: γιατί έχουμε αντιπεριφερειάρχη υγείας και αντιπεριφερειάρχη παιδείας τότε? Ξέρετε τι άλλο αντιπεριφερειάρχη έχουμε? Εθνικής άμυνας. Όρισαν κάποια, επειδή είχε λίγο μια λόξα με το στρατό και με τα σώματα ασφαλείας, την κάνανε αντιπεριφερειάρχη εθνικής άμυνας. Λες και αυτό χρειαζόταν η Ήπειρος, αλλά διοικούν με τη λογική το ποιος θα πάρει το μισθό. Τους νοιάζουν τα 2.500-3.500, ούτε καν ξέρω πόσα παίρνει ένας αντιπεριφερειάρχης, παρά το να κάνουν δουλειά. Εμείς είμαστε εδώ, μιλάμε για ισότιμη ανάπτυξη. Ισότιμη ανάπτυξη, σας ξαναλέω, έχω πει πάρα πολλές φορές στη συνεντεύξη μου, η Άρτα είναι η πιο αδικημένη περιοχή. Όχι ότι η Πρέβεζα είναι τίποτα ευνοημένη, απλά η Πρέβεζα ευνοείται από το αεροδρόμιο. Και δέχτηκε ένα κύμα που ξεγελιέται λίγο ο κόσμος από την τουριστική ανάπτυξη. Ούτε στη Θεσπρωτεία έχει γίνει κάτι. Και αν έχετε ακούσει τη συνεντεύξη μου, θα με έχετε ακούσει να λέω, πείτε μου ένα συμβολικό έργο της νη περιφερειακής αρχής στην Άρτα. Και αν κάποιος από εδώ μέσα έχει να μου πει ένα συμβολικό έργο, ευχαρίστω με το πείσμα. Θυμάμαι το 2019, εσείς κάποιοι ήσασταν εδώ, μου το έχουν πει και κάποιοι από τους ανθρώπους μας, μιλούσε για το διοικητήριο στην Άρτα. Ακόμη πήραμε, όταν πήραμε επίσκεψη απέναντι στο διοικητήριο, νομίζω ότι κάποιος κάνει ταξίδι στον χρόνο, μπαίνει στο 1960. Δεν είναι αυτό το διοικητήριο. Από το 19 δεν κατάφεραν να το κάνουν και ούτε πρόκειται να καταφέρουν. Και ξέρετε τι έχετε, τι λες Κωνσταντίνε? Στην Πρέβεζα έχετε. Πού το φτιάξετε στην Πρέβεζα, αφού είστε εκεί πέρα? 13 χρόνια στην Πρέβεζα. Τα ίδια κάνουν παντού. Εννοείται πως τα ίδια κάνουν παντού. Εμείς λοιπόν μιλάμε για. Α, σας έλεγα ότι το 19 μιλούσε εδώ και επίσης έλεγε τελευταία φορά θα κατέβω για περιφερειάρχης. Δώστε μου μία ακόμη θητεία. Τα ίδια έλεγε και στα Γιάννηνα το 13. Και τα ίδια θα λέει αν τον ξαναεκλέξετε και στα Γιάννηνα το 28. Ήρθε η ώρα να τους αποσύρετε. Αφού δεν αποσύρετε μόνοι τους, αποσύρετε τους και εσείς. Δεν μπορεί, εδώ ζούμε τα απολύτως παράλογα. Δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να βγάλει στη σύνταξη τον καλύτερο χειρουργό του νοσοκομείου Άρτα, του νοσοκομείου Πρέβεζα στα 67, και αυτοί οι άνθρωποι να διοικούν έχουν ξεπεράσει αυτό το όριο ηλικίας. Και ξαναλέω, βγάλετε τους στη σύνταξη. Θα τους κάνετε μια μεγάλη χάρη να χαρούν τα εγγόνια τους, να παρκάρουν στο Μέτσοβο εκεί που κάνανε την τελευταία τους ομιλία χθες, συμβολικά κι αυτοί, και να απολαύσουν και όλα αυτά που έχουν ωφεληθεί και κερδίσει αυτά τα χρόνια. Και δεν είναι λίγα, πιστέψτε με. Ίσως εδώ στην Άρτα δεν το βλέπετε τόσο έντονα. Εμείς που ζούμε στα Γιάννενα και ξέρουμε τι συμβαίνει, ο κόσμος είναι απίστευτα ερεθισμένος από τον απροκάλυπτο πληθυσμό. Και εμείς δεν κρύβουμε τα λόγια μας, θα λέμε τα πράγματα όσο έχουν, όχι μόνο τώρα και άλλο στην περιφερειακή αρχή. Μιλάμε λοιπόν για αποκέντρωση. Δεν μίλησαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι για αποκέντρωση. Όχι μόνο από την Αθήνα προς την Ήπειρο, αλλά και εντός της Ήπειρου. Θα σας πω, σπούδασα στην Αγγλία και είδα και αρκετούς φίλους, έκανα παρέα με Ηπειρώτες, είχα μια τάση να κάνω παρέα με Ηπειρώτες. Στην Αγγλία λοιπόν, ξέρετε πού είναι η εφορία? Σε ένα χωριό της Σκωτίας. Όλη η εφορία, όλη της Αγγλίας, όχι τώρα, από το 1995. Εδώ, με αυτόν τον περιφερειάρχη, με αυτή την περιφερειακή αρχή, ποτέ δεν πρόκειται να διεκδικήσουν. Ξέρετε πού είναι το μηχανολογικό, που εδώ είναι η υπηρεσία της περιφέρειας Κωνσταντίνη, εκεί που σε μετέταξαν από επικοινωνιολόγο του αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, μόλις ανακοίνωσε στην υποψηφιότητά σου.
Και είπα πριν το τι αντιμετωπίσαμε, στο γραφείο του Κωνσταντίνου βρήκαμε να σταυρώνουν ψηφοδέλτια. Διώξαμε τον Κωνσταντίνο και μετά διώξαν, χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα, και το μετέτρεψαν σε εκλογικό κέντρο του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας. Αυτή είναι η πρακτική τους, αυτή είναι η λογική τους, το θεωρούν κτήμα τους στην περιφέρεια. Σας έλεγα λοιπόν ότι και το μηχανολογικό που τώρα μετατάχθηκε ο Κωνσταντίνος σε ένα χωριό της Ουαλίας, όλο το μηχανολογικό, δεν μπορεί τη σημερινή εποχή με τόσα τέτοια πρόσβαση, τέτοια τεχνολογία να μην αξιοποιούμε τα πανέμορφα μέρη μας. Δεν μπορεί να αιμορραγούμε και να φεύγει από εδώ το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό μας. Και κάποιος από εσάς μου είπε σήμερα, πώς γίνεται και διαπρέπουν όλοι αυτοί έξω, οι υπηρώτες να διαπρέπουν στο εξωτερικό και εδώ να μην βρίσκουν καμία διέξοδο. Είναι γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στη διοίκηση και κλείνουν τις πόρτες. Και εδώ είναι και ο μύθος ότι έχουν ανοιχτές πόρτες, όχι, δεν έχουν ανοιχτές πόρτες. Κλείνουν τις πόρτες και κλείνουν όλο το, πώς να το πω, τις δυνατότητες που μπορεί να έχει ένας νέος άνθρωπος να αποδώσει και να μείνει στον τόπο του. Είναι ανοιχτές για τους λίγους. Για τους ελάχιστους. Μισάνοιχτες για κάποιους. Δεν θα κάνουμε διακρίσεις, γιατί διακρίσεις προκαλούν κρίσεις. Είναι λίγο, η σημερινή ομιλία κρατά λίγο περισσότερο, αλλά δικαιολογήστε με, γιατί είναι και η τελευταία, είναι και στην Άρτα και θέλω να σας πω αρκετά πράγματα. Μιλάμε για περιβάλλον που υπόθηκε πριν. Η γιατρία δεν είναι μόνο το πρόστιμο των 180.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο στην περιφέρεια τα τελευταία διετία 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τη λανθασμένη διαχείριση στο θέμα των σκουπιδιών. Δεν θα τα δείτε εύκολα στα μίντια, στα μέσα, γιατί η σχέση μέσων εξουσίας δεν υπάρχει μόνο στο δυτικό κράτος, το ίδιο υπάρχει και εδώ. Και θα σας πω το τι αντιμετωπίσαμε εμείς φέτος. Ξέρετε πότε μας έκαναν πρωτοσέλιδο πρώτη φορά στα Γιάννενα? 20 περίπου Ιουλίου, 25 Ιουλίου, σε μια πολύ ιστορική εφημερίδα της πόλης, τεράστια γράμματα, δεν θα κατέβει το φως. Αυτό τους ένιωξε, ότι δεν θα κατέβουμε. Έτσι προσπάθησαν να επηρεάσουν τον κόσμο, να επηρεάσουν δικούς μας υποψήφιους. Όμως εμείς και κατεβήκαμε, αν επιτρέπετε αυτό το ρήμα, το κατεβαίνω στις εκλογές, συνηθίζετε, και είμαστε εδώ και Κυριακή θα οδηγήσουμε στο δεύτερο γύρο με τη δική σας ψήφο και 15 του μηνός θα κάνουμε την Ήπειρο να απαλλαγεί από αυτό το κράτο. Λοιπόν, θέλω να σας πω, είχα σημειώσει έτσι τέσσερις ιστορίες, τρεις μάλλον ιστορίες της Άρτας που ζήσαμε εδώ. Η πρώτη ήταν, την είπα και χθες στα Γιάννενα, έτσι, για να μην νομίζω ότι λέω για την Άρτα μόνο στην Άρτα, οι άνθρωποι εδώ ήταν και πάνω. Η πρώτη ήταν η πιο ευχάριστη στιγμή αυτής της διαδρομής. Και ήταν μέσα στο νοσοκομείο της Άρτας, έναν πολύ πονεμένο οργανισμό. Έναν οργανισμό που αν δεν αλλάξουμε περιφερειακή αρχή, δυστυχώς η υγεία σας θα είναι σε ρίσκο. Όπως είναι και σε πολύ μεγάλο ρίσκο η υγεία των ανθρώπων στην Πρέβεζα. Δεν νοείται νοσοκομείο να εφημερεύει, και βλέπω αρκετούς γιατρούς εδώ και ας με διαψεύσουνε, 10 μέρες το μήνα χωρίς ορθοπαιδικό, 10 μέρες το μήνα χωρίς χειρουργό. Ρισκάρουμε το αν θα συμβεί κάτι, αν θα πετύχουμε γιατρό εκεί. Ξαναλέω, δεν τους νοιάζει, δεν τους ενδιαφέρει. Μία λοιπόν από τις πιο συγκινητικές στιγμές αυτής της διαδρομής ήταν όταν επισκεφτήκαμε το νοσοκομείο της Άρτας, μας κάλεσαν στη ΜΕΘ, τυχαίνει να γνωριζόμαστε και με τους ανθρώπους εκεί, και ήταν μια κυρία μόλις είχε αποσωληνωθεί και από μακριά, στο κρεβάτι, μας έκανε νοήματα, με τα χέρια δεν μπορούσε να μιλήσει, είμαστε μαζί σας, μας έκανε τον αντίχειρα, μας έδειχνε, είμαστε μαζί σας, συνεχίστε, και ακόμη και μέσα από τη ΜΕΘ μας έδωσε κουράγιο να συνεχίσουμε αυτή την πράγμα. Μια δεύτερη ιστορία είναι, σας είπα ότι σπούδασα στην Αγγλία, ήταν αρκετή αρτιμή που σπουδάσαμε μαζί εκεί, και πέρσι το Μάιο μία από τις κοπέλες παντρεύτηκε και είχαν έρθει τρεις Αγγλίδες μαζί της και πήγαμε στην Βλαχέρνα, ένα από τα πολλά βυζαντινά και μνημεία της Άρτας, παντελώς αναξιοποίητα, με εκπληκτική θέα. Και τους λέω, τι σας κάνει εντύπωση εδώ, τι βλέπετε, τι είναι διαφορετικό? Μου λένε, ο ουρανός. Και μιλάμε για ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει όλη τη γη. Έχουν δουλέψει Νέα Υόρκη. Λέω, και εγώ θα τους άρεσε. Ναι, έτσι τους λένε, πραγματικά είναι πολύ πλέον, δεν είναι έτσι ωραίος και... Όχι, λέει, δεν είναι αυτό. Έχουμε 6 ώρες εδώ και δεν έχει περάσει ένα αεροπλάνο. Οι άνθρωποι που βλέπουν, βλέπω και τον Κώστα τον Χλέτς εδώ που έχει ασχοληθεί με την αεροπορία και με τον αεροαθλητισμό, ξέρετε πώς φαίνεται στα μάτια ενός ξένου αυτό? Είναι τρομερό καμπανάκι υπανάπτυξης.
να μην πετάει τίποτα από πάνω. Και εμείς φύγουμε το θέμα της προσβασιμότητας. Σίγουρα το άκτιο μας εξυπηρετεί, σίγουρα το άκτιο όθησε την Πρέβεζα, τον νομό Πρέβεζας, μας πήρε μπάλα να το πω έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κάναν τίποτα, δεν κούνησαν το δαχτυλάκι τους. Όχι μόνο δεν κούνησαν το δαχτυλάκι, απέτρεψαν εταιρείες όπως η Ryanair και EasyJet να έρχονται και να προσγειώνονται στην Ήπειρο. Γιατί είναι πράγματα που δεν τα ξέρει κανείς και δεν τα μάθει κανείς αν δεν μπορούμε να τα πούμε. Γιατί του ζήτησαν ένα ποσό, αστείο κατά τη γνώμη μου για το όφελος που θα είχε η περιοχή, 200.000 ευρώ κάθε εταιρεία για να χαρτογραφήσουν την περιοχή και να μπει στα φυλάδια. Πείτε στη διάβια να δείτε τι ποσά δίνουν στους κουνιάδους τους και στους κουμπάρους τους και στους χίψιν που έχουν τουριστικά γραφεία. Επιλέγουν, αντί να είναι εδώ η Ryanair και η EasyJet και να προσγειώνεται πάρα πολλοί κόσμος, να έχουν να συνεχίζουν την πρακτική των απευθείας αναθέσεων. Και ένα τρίτο ήταν από τα πρώτα συγκλονιστικά μηνύματα που πήραμε στην Άρτα, όταν δεν μας ήξερε ο κόσμος πάρα πολύ καλά, μας ήξεραν οι θεσμικοί, είχαν δει την υποψηφιότητα και μας λένε σαν τους παιδιά, κάνετε κάτι θεσμικός της περιοχής. Μαζί σας δεν αντέχουμε άλλο. Η κόρη μου δεν θέλει να γυρίσει στην Άρτα. Δεν βλέπει καμία προοπτική εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να κάνουμε τον τόπο, όχι να αιμορραγεί, το αντίθετο, να είναι τόπος πρώτης επιλογής για νέους ανθρώπους. Γιατί μπορεί να είναι. Ο τόπος είναι πάντοτε πανέμορφος και πιστεύει ότι θα γυρίσει. Και εμά θα γυρίσει άμεσα. Θα έχουμε γρήγορα, δεν μου αρέσει να λέω το θα, αλλά είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να πετύχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Σας είπα τη φιλοσοφία μας, ολιστική προσέγγιση της Ηπείρου, εδώ και για τους Αρτινούς και για τους Θεσποτούς και για τους Πρεβεζάνους και για όλους, ενοποίηση των διοικητικών χαρτών. Δεν μπορούμε να έχουμε έκτη Ήπειρου, Φουπεκά, Ετανάμι Άρτα, Ήπειρους ΑΕ, η Βόρειος Ήπειρος, η Βόρειος, λέω, εντός των συνόρων. Τρέλα. Σήμερα ήμουν στο ΕΚΑΒ το πρωί, του έθεσα και το θέμα της μετακίνησης στο ΕΚΑΒ στους Ανάργυρους και μου λέει μόλις μου δώσαν και τη Δυτική Μακεδονία. Έχω τρελαθεί, δεν ξέρω τι να κάνω. Καλά, μπορεί να υπερβάλλω αυτό το έχω τρελαθεί, αλλά Ήπειρος μαζί με Κέρκυρα το ΕΚΑΒ. Δεν πατάει κανένας χάρτης πάνω στον άλλο. Και αυτό το, συγγνώμη για τη λέξη, το μπάχαλο τους ευνοεί. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει να παράξουν έργο, δεν τους ενδιαφέρει να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων της Ηπείρου. Εμείς μιλάμε για σύγχρονο μοντέλο διοίκησης και για απόλυτη τεκμηρίωση του οτιδήποτε κάνουμε. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες αρχές και αξίες. Είμαστε εδώ, η λογική μας είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για όλους. Η διαφορά μας με τους νυν, εμείς μιλάμε για νέες ευκαιρίες για όλους, οι νυν κάνουν εξυπηρετήσεις για λίγους. Εμείς λέμε όχι σε αυτό. Ισότιμη αντιμετώπιση σε όλους τους ανθρώπους και δημιουργία να εκμεταλλευτούμε τον άλλο ούτω μας. Λέμε όχι στην πελατειακή περιφέρεια. Στις αρχές και αξίες μας, το πάω λίγο πιο γρήγορα τώρα γιατί αισθάνομαι ότι σας κούρασα. Μιλάμε για δύο θητείες, μιλάμε για υπερκομματικότητα, μιλάμε για πραγματική διαφάνεια. Όχι ανεβάζουμε κάτι στο διάβια και αυτό κάνει ότι διαφάνεια. Και για λογοδοσία. Αναφέρθηκα πριν στα πρόστιμα. 3 εκατομμύρια ευρώ για τη διαχείριση των σκουπιδιών. 180.000 για το Λούρο. Εσείς τα πληρώνετε αυτά. Εμείς τα πληρώνουμε αυτά. Και με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά διαφορετικά. Θέλω να πω λίγο και στο κομμάτι της Άρτας. Σε θέματα, γιατί είπα και πριν ότι η Άρτα, ενώ απέφυγα σε άλλες περιοχές να ονομαστικοποιήσω, είναι αυτή που είναι απόλυτα χειροπιαστά. Ξαναλέω, μια Άρτα απόλυτα παραμελημένη από την Περιφερειακή Αρχή. Και πιστεύουμε, επειδή ζω στα Γιάννενα, μπορεί να γεννήθηκα εδώ, αλλά ζω στα Γιάννενα, είναι απόλυτα ορατό και εμφανές σε εμάς που ζούμε στα Γιάννενα, ότι δεν τους νοιάζει για τους ανθρώπους της Άρτας. Έλεγα στον κόσμο και θέλω να το κρατήσετε αυτό από την ομιλία, όσο και αν σας κουράζω. Έκτης κατηγορίας πολίτες οι Αρτινοί. Ούτε δεύτερης ούτε τρίτης. Έκτης. Και όχι μόνο οι Αρτινοί, και οι Πρεβεζάνοι και οι Δεσποτοί. Γιατί πρώτα, ο στυλ διοίκησής τους είναι πρώτο το Μέτσοβο, δεύτερον η Φιλίππο ανέφερε και πριν ο γιατρός, τρίτη... Μόνο το νοτιοανατολικό τμήμα που σωστά, λέγαμε δύο Ανίνων, εγώ το λίγο λέω... από Μέτσοβο και λίγο από Ζαγόρι. Αυτό το λέω, λίγοι των Ιωαννίνων, η τρίτη κατηγορία πολιτών στην Ήπειρο. Τέταρτο, οι υπόλοιποι των Ιωαννίνων. Πέμπτο, αυτό που λέμε η μέσα, οι βορειοπυρώτες. Και έκτηνε η Θεσπρωτή, η Πρεβεζάνη και η Αρτινή.
Με εμάς, με ψήφος εμάς, βάζετε τέλος σε αυτές τις πρακτικές αντιμετώπισης των πολιτών της Υπήρου. Έχω αναφερθεί αρκετές φορές, θα σας πω επιγραμματικά και γρήγορα, σας ξαναλέω, ξέρουμε τα θέματα πολύ καλά. Και δεν λέμε ότι τα ξέρω εγώ, όπως κάνουν αυτοί, ξέρουν οι άνθρωποι μας, απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Προσωπικά λέω ότι ναι, δεν ξέρω από τον πρωτογενή τομέα. Κάποιος μπορεί να ξέρει καλύτερα από μένα. Και εμείς είμαστε εδώ για ένα άλλο στυλ διοίκησης, όχι συγκεντρωτικό και αυταρχικό. Αμβραχικός έπρεπε να είναι το νούμερο ένα γεωπάρκο της Ευρώπης. Λίμνη Πουρναρίου, 33.000 τετραγωνικά μέτρα. Γιώργο, είσαι από τη Ροδαυγή. Ανεβάζει συνέχεια φωτογραφίες. Ένα μαγικό τοπίο με πρόσβαση. Υπάρχει κάπου πρόσβαση στο μια λίμνη με τέτοια περίμετρο. Θα σας πω ότι στην Ήπειρο ο πλούτος μας εμείς θεωρούμε ότι είναι η φύση μας. Έχουμε δύο λίμνες. Την Δρακόλυμνη του Σμόλικα και τη Στύμφη. 100.000 επισκέπτες έχει η Δρακόλυμνη τη Στύμφη. Και κάποιος θέλει 4 ώρες να φτάσει εκεί. Και εδώ το φωνάζει και ο Κώστας ο Καρακώστας, με το ολοκληρωμένο χωροταξικό που έγινε για το Πουρνάρι, δεν τους νοιάζει. Έχουμε 0 επισκεψιμότητα. Η περιφέρεια απέρριψε τις προτάσεις για το Πουρνάρι, γιατί δεν τους νοιάζει για την περιοχή. Είναι κρίμα, δεν αξίζει σε εμάς, δεν αξίζει σε εσάς που ζούμε σε αυτόν τον τόπο να υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Νοσοκομείο. Τι να πρωτοπώ και από πού να πρωτοξεκινήσω. Χθες κάποιοι από τους γιατρούς μας μου είπανε για διασύνδεση με το Πανεπιστήμιο, με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου. Επιτακτική η ανάγκη να δούμε τις πραγματικές ανάγκες και να τις καλύπτουμε γρήγορα. Να γίνει η επαναξιολόγηση του χάρτη υγείας. Δεν νοείται να το αφήνουμε να φθήνει. Κινδυνεύουν οι ζωές σας. Όλοι μας είμαστε δυνητικά ασθενείς. Κάποια στιγμή θα χρειαστούμε. ΤΕΗ, δίδαξα στο ΤΕΗ. Βέβαια στην Άντα και στην Πρέβεζα και στην Κουμέντσα δεν ήμουν εδώ στην Ήπειρου. Ένα υπέροχο κάμπους, το περπατήσαμε και επίσης δεν τους ενδιαφέρει για το ΤΕΗ Ήπειρου. Δεν τους ενδιαφέρει γενικότερα για την εκπαίδευση της περιοχής. Οδικό δίκτυο. Τα παιδιά κάποια στιγμή, οι άνθρωποι μας πήγανε και με τις μηχανές και ανεβάσανε φωτογραφίες και βίντεο από το οδικό δίκτυο. Παλιότερα, όταν μέσα σε αυτό το χρόνο πηγαίναμε και μου έδειχνε παράδειγμα ο Κώστας, ο Καρακώστας, μου λέει αυτό το τυχάκι εδώ, 180.000 ευρώ, κάποια έργα που να λέτε, μα είναι δυνατόν. Και το δικό δίκτυο, ασυντήρητο, το ίδιο, η ίδια χάραξη, ίσως, μίλησα πριν 1988, ίσως το 1968. Και χωρίς διαγραμμίσεις, το βράδυ να σκοτωθούμε, να μην ξέρουμε πού είναι ο δρόμος. Αυτή η εβδομάδα για την Ήπειρο ήταν μια πολύ δύσκολη σε θέμα τροχαίων. Είχαμε δυστυχώς πολλά θανατηφόρα και είναι αποτέλεσμα και απόρρια της πλήρους εγκατάλειψης του οδικού δικτύου. Μίλησα πριν, μάλλον θα πάω σε ένα άλλο θέμα πριν, οριοθέτηση του ΑΡΑΦ. Μιλήσατε για τις πλημμύρες, είχαμε εδώ τις πλημμύρες του 2015. Μην νομίζετε ότι μόνο εδώ δεν έχουν οριοθετήσει. Η λίμνη των Ιωαννίνων 30 χρόνια το παλεύουν. Ούτε εδώ έχει οριοθετηθεί. Έτσι λειτουργούν. Αποτελεσματικότητα 0. Ταχύτητα επίλυσης αποφάσεων 0. Και θα σας πω και για το. Θα σου πείσω μια αγγλική λέξη για το brand. Μίλησα πριν για τουρισμό και το αεροδρόμιο του Ακτίου. Ξαναλέω ότι αυτά που σας λέω δεν τα έχω πει και δημόσια. Δεν σας τα λέω ούτε να σας χαϊδεύω αυτιά. Στο Ακτίο προσγειώνονται 600.000 άνθρωποι το χρόνο. Αν δεν είχαμε τον κορονοϊό, θα είχε φτάσει στα 2 εκατομμύρια κόσμο. Πόσοι από αυτούς διοχετεύονται διαραίων στην πόλη της Άρτας. Μια πόλη με 3 υδάτινα στοιχεία δίπλα της. Λέω ποιος είναι καλός στη γεωγραφία να μας πει ποια άλλη πόλη στην Ελλάδα, ποια άλλη πρωτεύουσα νομού έχει δίπλα της ευθύνα 10 χιλιόμετρα και λίμνη και θάλασσα και ποτάμι. Και μακραίωνα ιστορία και μνημεία που δεν έχουν αναδειχθεί. Και αρχαίο θέατρο μέσα στην πόλη και μια Ιόνια να την ουσιαστικά να την διαπερνάει, που δεν έχει θέμα πρόσβασης. Και τουρισμός 0. Δεν συζητάω για εξωτερικό τουρισμό, ούτε καν εσωτερικό τουρισμό. Εμείς θα σταματήσουμε αυτά τα πανηγυράκια των εκθέσεων να πάνε στη Φλόριντα να πουλήσουν αγροτικά προϊόντα και να πηγαίνουν τριαντάδες να κάνουν τα ταξιδάκια τους με τα δικά σας χρήματα, ξαναλέω, και το αποτέλεσμα μη χειροπιαστό, μη ουσιαστικό για την περιοχή. Λοιπόν, αυτά που μένα, αισθάνομαι ότι μονολόγησα, σας πήρα λίγο παραπάνω χρόνο.
Γυρνάω πριν σας παρουσιάσω τους ανθρώπους που είναι εδώ και τους ξανά ευχαριστώ που συμμετέχουν σε αυτό, συμμερίστηκαν αυτή μας την προσπάθεια και τους αποκαλούσα, έλεγα στους συνδυασμούς των άλλων, συγγνώμη, στους υποψηφίους των άλλων νομών, ότι στην Άρτα έχουμε μια dream team από ανθρώπους. Ήταν απίστευτα συνεργάσιμη, απίστευτα αποτελεσματική, εξαιρετική και θέλω να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά. Θέλω να σας πω, επανέρχομαι στο αρχικό. Είμαστε εδώ γιατί ζητάμε την ψήφο σας. Είμαστε εδώ γιατί στις 8 Οκτώβρη είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για την ιστορία της Ηπείρου. Είπες πριν, Γιώργο, να τους βάλουμε στο χρονοτούλεπο της ιστορίας. Αυτό πάει στο ακλόνητος τους και άχαστος. Νομίζω ότι δυστυχώς με τα λύπης μας, μακάρι να ήταν εξαιρετικοί, μακάρι να είχαν απογειώσει την Ήπειρο, αλλά αυτή τη στιγμή εκεί πρέπει να τους τοποθετήσουμε. Είναι η ώρα να τους αποσύρουμε, ήρθε η ώρα να τους στείλουμε στη σύνταξη, ήρθε η ώρα να μας δώσετε τη δυνατότητα να σας δείξουμε πως αυτός ο τόπος μπορεί να διοικηθεί διαφορετικά. Με διαφάνεια, με λογοδοσία, με ακεραιότητα, με πραγματική αξιοποίηση του απίστευτου ανθρώπινου δυναμικού του. 8 Οκτώβρη επιλέξτε Περιφερειάρχη. 8 Οκτώβρη μην παρασύρεστε αυτή τη φαρπαγή της ψήφου που προσπαθούν να κάνουν μέσω των Περιφερειακών Συμβούλων. Γέλασα πάρα πολύ, το έφερα και χθες στα Γιάννα αυτό το παράδειγμα. Στα social media είδα μια φωτογραφία και λέει, αν τους έχετε υποχρέωση, έχει ένα ταψί από Μπακλαβά. Αν τους έχετε υποχρέωση, κάνετε τους δώρο ένα ταψί από Μπακλαβά. Αλλά την Κυριακή επιλέξτε τους κατάλληλους ανθρώπους για το μέλλον των παιδιών σας. Την Κυριακή επιλέξτε τον Περιφερειάρχη, επιλέξτε αυτούς τους ανθρώπους που είναι εδώ με απόλυτη ανιδιοτέλεια και με πολύ αγάπη για τον τόπο και όρεξη και διάθεση προσφοράς. Σας ευχαριστώ. Μην απέχετε. Φέρετε η Νέα Δημοκρατία ότι πήρε 41%. 41% όμως από το 52% που ψήφισε. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Θέλω και να κάτι άλλο. Εδώ είναι 50%. Σίγουρα, η αποχή είναι συνενοχή. Θέλω να πω κάτι άλλο, ότι ταυτόχρονα διεξάγονται και οι δημοτικές εκλογές και εδώ μπερδεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Εμάς οι υποψήφοι είναι ελάχιστοι στις περιφερειακές, όχι είναι ελάχιστοι οι δικοί μας. Γενικότερα η αναλογία υποψήφιου με ψηφοφόρο εδώ, μιλάμε για έναν στους 10.000. Στους δήμους είναι ένας, σε κάποιους δήμους φτάνει ακόμη και ένας στους 3. Στο νόμο στο Λεκανοπέδιο Ελλήνων είναι ένας υποψήφιος ανά 20 ανθρώπους. Εμάς εδώ είναι μικρή ομάδα, εκ των πραγμάτων, εκ του νόμου είναι μικρή και έχουμε την ίδια μέρα και τις δημοτικές εκλογές, κάτι που σίγουρα μπορεί να προκαλεί σύγχυση σε αρκετό κόσμο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Φωτεινή Πλάχου. Σε ευχαριστώ και για όλη την βοήθεια που μας έχεις δώσει. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι είστε εδώ απόψε. Να ευχαριστήσω δημόσια τον Λαύρο γιατί με εμπιστεύτηκε και γιατί μου κάνει την τιμή να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του. Και επίσης, να μην σας κουράσω, να πω ότι εμείς δεν έχουμε χρήσμα, γιατί έχουμε χαρισματικό ηγέτη. Δώστε και την ευχαριστή. Δώστε την ευκαιρία να αποδείξει ότι και θέλει και μπορεί. Εμείς είμαστε εδώ απλά για να τον βοηθήσουμε να κάνει το όραμά του πραγματικότητα. Με το Μάξιμο έχουμε το ίδιο επίθετο. Δεν έχουμε συγγένεια. Μας συνδέει αυτό που σας είπα πριν, ότι το ίδιο μέρα στην ίδια κοινωνική εκδοχή. Μάξιμο, σας ευχαριστώ. Ο Μάξιμος είναι γιατρός, εγγεγόμενος καρδιολογίας. Είναι από τους νεότερους υποψηφίους μας. 30 ετών, με πολλή όρεξη και νομίζω ότι έχεις να προσφέρεις πολλά κι εσύ. Ευχαριστώ πολύ, Λάμπρο.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους είναι σήμερα εδώ και αυτούς που δεν είναι εδώ και γνωρίζω ότι είναι μαζί μας, μας στηρίζουν. Αλλά θέλω να πω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην κυρία Ευτυχία Γεωργοπούλου, η οποία έφερε στον κόσμο αυτά τα δύο προβλήματα, τον Γιώργο, δεν σε βλέπω Γιώργο που είσαι, και τον Λάβρο. Είναι τιμή μου που είναι δίπλα ως επιστήμονας σε ένα τέτοιο άνθρωπο, ο οποίος είναι αξιοκράτης, τεχνοκράτης και θα πάει τον τόπο μπροστά. Όσον αφορά και την υπερηφανική αρχή, η Άρτα το έδωσε το μήνυμα σήμερα. Κοιτάξτε τους στα μάτια και ρίξτε τους. Μην φοβάστε. Να κάνω και μια αναφορά στη μάνα και να πω ότι οι γονείς μου υπηρέτησαν στην Άρτα σχεδόν δύο δεκαετίες από τις πηγές της Άρτας, από τα απόλυτα ορεινά που ακόμη και σήμερα θέλουμε τόσο δρόμο να φτάσουμε. Τον Άγιο Σπυρίδωνα που τόσα έχω μεγαλώσει με ιστορίες για τον Άγιο Σπυρίδωνα μες στο σπίτι. Νομίζω ζήσατε 5 χρόνια στον Άγιο Σπυρίδωνα. Πόσο? 8 χρόνια. Την Άνω Πέτρα, το Παλιοχωράκι, το Δημαριό, το χωριό μου που είναι ο τόπος καταγωγής μου. Το Διάσελο που ήταν ο πατέρας στο τέλος και εκεί δάσκαλος. Ξεχνάω κάτι μάνα. Τη μέσα την πόλη της Άρτας, την Άνω Πέτρα. Και σχετιζόμαστε πέρα από τη συγγένεια και με τους ανθρώπους της Άρτας μας. Έχουμε μια ιδιαίτερο... Το είπα το Παλιοχωράκι. Γιάννης Κακάνης. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω φίλους και γνωστούς που παραβρίσκονται εδώ. Για μια ακόμα φορά να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου, γιατί σαν σήμερα, πριν από 10 χρόνια, ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκα με τα κοινά. Και θα κουράσω λίγο τους συγκεκριμένους. Άκουσα πολύ προσεκτικά όσα είπες. Άφησα όμως μεγάλα κενά. Όσον αφορά λοιπόν ειδικότερα το κομμάτι των πλημμυρών, για να δώσουμε το ακριβές, αν είναι ο σωστός όρος, την ακριβή κατάσταση, από το 2015 βρέθηκα σε 3 συντονιστικά, την Πέμπτη το βράδυ, την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο το πρωί. Με μια υπεύθυνη θέση, με ανθρώπους που έπρεπε να πάρουν το νομό και τα πράγματα όπως ήταν η σοβαρότητα της κατάστασης, και στο τέλος άκουσα κάτι το οποίο με δυσαρεστεί και το λέω και τώρα. Ποιος θα πληρώσει το κόστος? Αν είναι ποτέ δυνατόν σε μια πόλη να λέμε ποιος θα πληρώσει το κόστος απέναντι στις ανθρώπινες ζωές. Περιττό να σας πω τα περισσότερα, οι περισσότεροι από εδώ με γνωρίζετε και για τη δράση μου. Ήμουν γνωστός και μια περίοδο γιατί πολλά πράγματα είναι ο τύπος που τράβηξε τα πλάνα από το γεφύρι της Άρτας που ευτυχώς δεν έπεσε εκείνη την ημέρα. Εύχομαι να μην ξαναδούμε τέτοια πράγματα πουθενά στον κόσμο, όχι μόνο στην Άρτα. Και ξέχασα να πεις κάτι πολύ σημαντικό. Αν κουκλάρετε μάλλον. Την πιο φτωχή περιφέρεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο πράγμα που θα σας βγάλει είναι ίδιος. Εμένα η Άρτα με μεγάλωσε, με σπούδασε. Ήμουν επιχειρηματίας μέχρι πριν από 2 χρόνια στην Άρτα. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί πολύ απλά βλέπω μια πόλη κάθε μέρα να πεθαίνει. Και βλέπω ανθρώπους, γιατί υπήρξα στην πολιτική σκηνή και δεν το κρύβω, βλέπω ανθρώπους να έχουν κάνει αναφορές και οι οποίες να μην μπορούν ποτέ να υλοποιούνται. Και επίσης, η μεγαλύτερη βιομηχανία φυσική που έχουμε στην Άρτα, γιατί μίλησε για brand name προηγουμένως, είναι ο αγροτικός κόλπος. Με το Sean Connery να λέει σε μια ταινία του 57, 50, 60 κάπου εκεί να λέει: θέλω γάμπαρες αμβρατικού και τον περνιό του 58. Το περιοδικό Yacht το 1984 είπε ότι ο αμβρατικός είναι ο καλύτερος κόλπος για ιστιοπλοεία. Πράγματα τα οποία λέει και σήμερα είναι γραμμένα και δεν είναι ακριβώς υλοποιηθεί ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Σε ένα σύντομο χρόνο δεν ήθελα να σας κουράσω πάρα πολύ. Ξέρουμε τα ζητήματα περιοχής και ο Γιάννης απέδειξε ότι οι άνθρωποι μας τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Θα κάνω μια παρένθεση, θα μιλήσω για την Κορονησία. Ένα χάρηκα παράδειγμα που είδα, μίλησες για γιο, ότι κάνουν κάτι στην Κορονησία. Έχει τους αέρδες, έχει τα νικούς αέρδες. Εγώ πετάω και κάπου είναι ένας συναθλητής μου από τα παραπέντε που πετάω. Πετάω συχνά πάνω από την Άρτα. Ο τόπος μας εντύπνεται. Η Ήπειρος έπρεπε να είναι το νούμερο ένα αεραθλητικό, περιοχή, να το πω έτσι. Η πρώτη αεραθλητική περιοχή, όχι στην Ελλάδα, και να είναι σημείο αναφοράς πανευρωπαϊκά, γιατί έχει τις ιδανικές συνθήκες. Και θα μου επιτρέψετε να δώσω ένα παράδειγμα. Αποφεύγουμε να λέμε το πρόγραμμά μας. Γιάννη, συζητήσαμε πριν ποιες είναι, επειδή έχεις πολιτική εμπειρία,
ποια είναι η αίσθησή σου και επιβεβαίωσες αυτό που λέω και εγώ ότι πάμε στο δεύτερο γύρο μαζί. Από Δευτέρα όλα αυτά θα τα κάνουμε, θα τα αναλύσουμε και θα συνεχίσουμε. Και πάμε στον ερωτησμό, ο Γιάννης είναι και κερδίτης. Μην ξεχνάτε ότι με αυτούς τους ανθρώπους κρεμίστηκε το γεφύρι πλάκας. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να δώσουν μετά άλλα πόσα εκατομμύρια για να ξαναχτίσουμε το γεφύρι πλάκας, γιατί δεν τα συντηρούσαν. Από δικά σας χρήματα, ξαναλέω. Από χρήματα των φορολογουμένων. Και θα πω το παράδειγμα, αν και σας κουράζω, γιατί μίλησα για αθλητισμό, πέρα από παραπέντε, δεν μου αρέσει να λέω για μένα, αλλά είμαι και αεραθλητής υπερελαφρών αεροπλάνων και αναγκαζόμουν να πάω στη Λάρισα να κάνω εκπαίδευση, γιατί δεν υπάρχει τίποτα στην Ήπειρο, πουθενά. Και εμείς μιλάμε ότι θα δημιουργήσουμε 5 αεραθλητικά παιδεία. Έχουμε βρει πού ακριβώς πρέπει να είναι αυτά. Από εκεί θα πρέπει να πούμε να μην μας χαράσουμε για να μας πούν αυτά που λέτε δεν γίνονται. Τα έχουμε χωροθετημένα. 5 αεραθλητικά παιδεία σημαίνει 5 μικρά αεροδρομιάκια. Να έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό να προσγειώνονται εδώ. Είναι πάρα πολύ που ασχολούνται με αυτό το σπορ, να το πω έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι θα αφήνανε λεφτά στην περιοχή. Ξέρετε πόσο κοστίζουν 5 αεραθλητικά παιδεία στην Ήπειρο? Όσο ένας αχρίαστος κόμπος του κυρίου Καθριμάνη έξω από την Κρυσταλλά. Αυτή είναι η στιγμή που είναι απόλυτα και γι' αυτό ζητάμε την ψήφο σας να κάνουμε 5 ενέργειες που θα κρατήσουν και τον άνθρωπο και τον κόσμο εδώ. Συγγνώμη στον Κώστα τον Καρακώστα. Κώστα, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Γιατί ο Κώστας είναι ο άνθρωπος που ήταν η πρώτη μας ανακοίνωση υποψηφιότητα στην Άρτα, πολύ νωρίς, και έδωσε μια όθηση κουτνή που ήταν πάρα πολύ αναγκαία. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή και εμείς ήμασταν φρέσκοι και εγώ δεν το έχω ξανακάνει. Είπα η πρώτη φορά που εκτίθεμαι και ήταν δύσκολο να μπουν σε αυτή τη διαδρομή, σε αυτό το να κολλήσουν βαγόνια, να πω έτσι πάνω σε αυτό το τρένο. Κώστα, ένα έξτρα ευχαριστώ σε σένα που από νωρίς διέγνωσες, πρόβλεψες, είδες το που είναι η προοπτική. Και επίσης, έχει τελειώσει ο Δήμαρχος, είναι ένας από τους ανθρώπους που η ανάδραση που έπαιρνε όταν ήταν ένας Δήμαρχος αποτελεσματικός και με αυτό που λέω καθαρά χέρια. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ, Λαγιό, που μου κάνεις την τιμή να είμαι υποψήφιος. Θα σας πω λίγο, θα σας κουράσω λίγα και μερικά λεπτά, αλλά αξίζει, πιστεύω, γιατί πρέπει να υποθούν και να κοστούν. Κάποια στιγμή που κουκλάρισα και είδα ότι ο Λάβρος ο Γεωργόπουλος είναι, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, εγώ κουφάθηκα. Κάποια στιγμή ψάχνω να δω, είχα ακούσει για έναν διοικητή που είχε πολύ καλές κριτικές στην αξιολόγηση και ψάχνω και κοιτάζω, είναι ο ίδιος, είναι ο Λάβρος ο Γεωργόπουλος. Κοιτάζω τα βίντεο του, λέω, τι είναι αυτός, είναι λογικός, δεν είναι λογικός. Οπότε από την πρώτη στιγμή με κέρδισε. Κλείσαμε ραντεβού, βρεθήκαμε εδώ στην Άρτα Λάβρο. Οπότε το θυμάσαι. Δώσαμε τα χέρια και λέω: Λάβρο, σε στηρίζω από αυτή τη στιγμή. Πράγματι με τον Λάβρο κάναμε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Δεχτήκαμε χτυπήματα κάτω από τη μέση. Μας υποτιμήσανε. Πηγαίναμε από εδώ και από εκεί. Δεν κατεβαίνετε. Πόλεμο ψυχολογικό. Πόλεμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την πόλεμο. Αλλά αυτό εμάς μας δυνάμαμε. Και θα πάμε. Έτσι πράγμα. Αυτό μας έκανε πιο δυνατούς. Και τελικά ο πόλεμος συνεχίζονταν μέχρι τις τελευταίες μέρες. Όλοι μάθατε τι έγινε. Όλοι το μάθατε. Και όλοι οι άνθρωποι το κατακρίνει και όλοι οι Ήπειρος. Λοιπόν, τώρα να πω και κάποια άλλα θέματα από τον χώρο που εργάζομαι εγώ στο Πανεπιστήμιο ως προϊστάμενος Εθνικής Υπηρεσίας. Όλοι θυμάστε πριν 2 χρόνια που ακούγανε, που λέγανε για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Θέλανε να τον πάρουν και αυτό στα Γιάννενα. Γιατί? Γιατί ήταν το τμήμα φιλέτο. Ήταν το τμήμα που ζητάει 200 φοιτητές και πηγαίνουν 200 και παρακολουθούν. Θέλανε επίσης ένα αγροδιατροφικό πάρκο, το οποίο να γίνεται στην Άρτα, συνέβαλα και σε αυτό δηλαδή, από τη θέση μου, δημιουργήθηκε το αγροδιατροφικό πάρκο, παραχωρήθηκε η έκταση στην Πανεπιστημίου της Άρτας στους Κωνσταντιούς, δεν θέλανε όμως και αυτό να το πάρουν,
δεν το χρηματοδοτήσατε για να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει. Διότι με το τμήμα γεωπονίας θα συνέβαλε στην τεχνογνωσία, θα συνέβαλε στην έρευνα, θα συνέβαλε στην τυποποίηση προϊόντων. Όσον αφορά για το θέμα που ανέφερε και πριν ο Λάβρος της λίμνης Φουρναρίου, η λίμνη Φουρναρίου με τη μελέτη που είχε συνταχθεί με ομόφωνη απόφαση των τεσσάρων δήμων και όλων των δήμων των τεσσάρων του νομού, ήταν έτοιμη μελέτη. Απλώς θα έπρεπε να υπάρχει μία ιεράρχηση εργασιών και θα γινόταν η λίμνη, αλλά έχουν μια λίμνη βλαστήρα νούμερο 2, που θα ερχόταν τουλάχιστον 100-200.000 κόσμος και δεν θα ήμασταν σε αυτή τη φτώχεια που είμαστε ο πιο φτωχός νομός σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, Λαύρο, θέλω να πω, να καλέσω όλο τον κόσμο, τους Αρτινούς και τις Αρτινές, τους υπηρώτησες, τους νέους και νέους, τις νέες και τους νέους, ότι θα πρέπει μεθαύριο την τύχη τους να μην την αφήσουν στο καθεστώς. Θα πρέπει να πάρουν τον δρόμο στα χέρια τους. Θα πρέπει να ψηφίσουν φως, θα πρέπει να ψηφίσουν άνθρωποι για όλο αυτό. Σε ευχαριστώ. Κάνε το τελείωμα, πως έτσι έχει την ένταση που μου λείπει από εμένα. Εννοείται, η αγανάκτηση είναι μεγάλη γιατί πραγματικά μας λέει τον Αντώτο τι έχουμε ζήσει αυτή τη χρονιά, τις πιέσεις που έχουν ασκηθεί σε εμάς, δικαιολογημένη και η αγανάκτηση. Και θέλω να περάσω ένα μήνυμα ότι με εμάς δεν ρισκάρεστε. Θα είστε σε σοβαρά, ικανά, τεκμηριωμένα χέρια. Ρισκάρετε με αυτούς τους ανθρώπους αν τους ξαναδώσετε άλλη μια πενταετία. Και θέλω να πω κάτι που το έχω γράψει και στο Facebook και δεν είπα και δημόσια, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Άνθρωποι από την Άρτα, δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική είτε ανθρώπων της Άρτας, είτε νέων ανθρώπων των Ιωαννίνων ή της Ηπείρου, ανθρώπων που έχουν σπουδάσει, που έχουν ταξιδέψει, να κατεβαίνουν υποψήφοι με μια περιφερειακή αρχή 22 ετών. Με μια περιφερειακή αρχή που έχει κάνει τέτοια, κατά τη γνώμη μας, τεράστια ζημιά στον τόπο. Δεν μπορώ να το διανοηθώ και πίσω από αυτό η μόνη μου εξήγηση μπορεί να είναι η ιδιοτέλεια, ή βάζουν το εγώ πάνω από το εμείς. Εμείς είμαστε εδώ για όλους. Συμμετέχουν στο συνδυασμό, δεν έχει μόνο το ψυχικό κόστος που αναφέρει ο Κώστας, υπάρχει και ένα πραγματικό κόστος σε αυτό που κάνουν. Εμείς επιλέγουμε να ζήσουμε στον τόπο μας. Τους λέμε όχι, δεν θα μας διώξουν από εδώ. Είμαστε εδώ για να πάμε κόντρα σε αυτό και να σταθούμε επόδιο στην απόθεση που μας κάνουν από την περιοχή μας. Λοιπόν, Κατσούλας Κωνσταντίνος. Ένας άνθρωπος της ελεύθερης αγοράς, ένας άνθρωπος της πόλης της Άρτας. Ο λόγος σε σένα. Σας ευχαριστώ πολύ που σήμερα είστε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου, τα παιδιά μου. Κάθονται έξω στη γωνία και πραγματικά δηλαδή τον ευχαριστώ γιατί χρειάστηκε να αφιερώσω αρκετό χρόνο για τον αγώνα που όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο για την Ήπειρο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που έχω γνωρίσει όλο αυτό το διάστημα, τους συνοδοιπόρους μου από την Άρτα, την Πρέβεζα, τη Θεσπρωτεία, τα Γιάννενα που είναι εδώ. Χαίρομαι για αυτούς, πραγματικά. Όλοι έχουμε τα ίδια κοινά, παλεύουμε για τα αυτονόητα και το αύριο θέλω να πιστεύω ότι είναι δικό μας. Χαίρομαι για τον Λάβρο Γεωργόπουλο, έναν άνθρωπο που ταυτιστήκαμε όλοι μας με το όραμά του, με τις ιδέες του. Σίγουρα τον αγαπήσαμε, τον αγαπάμε και θα τον ακολουθούμε όπου και αν πάει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε άνθρωπο από το νοσοκομείο της Άρτας. Αν δεν κάνω λάθος, που νομίζω δεν κάνω, είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός της Άρτας. Και τρέφω και μια ιδιαίτερη εκτίμηση για την διαβασική διοίκηση νοσοκομείου και είδα το πόσο σημαντικό είναι το έργο των νοσηλευτών. Βίκη Κωστάκη, νοσηλεύτρια. Στο νοσοκομείο της Άρτας.
Βίκη, με τη Βίκη επίσης μου λέει, επειδή είσαι στη Σκωτία, με μαλώνει, γιατί εγώ λέω Αγγλία, φίλε, η Σκωτία, ξέρετε, η Σκωτία είναι η Ήπειρος της Βρετανίας και φέρνουμε πάρα πολλές φορές παραδείγματα και όταν ήμασταν στην Πρέβεζα, που ένα από τα παραδείγματα της Πρέβεζας έλεγα ότι δεν μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα κάστρα εδώ και να είναι επίσης μηδέν επισκεψιμότητα, μου έλεγε για τα κάστρα της Σκωτίας και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς τα αξιοποιούν. Βίκη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω όλα που μου έκανες την τιμή να συμμετάσχω στον σχεδιασμό. Θέλω βασικά να σας πω ότι σαν μητέρα δύο παιδιών, να σκεφτείτε το μέλλον των παιδιών σας, όπως σκέφτομαι και εγώ το δικό μου. Δεν θέλουμε αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο, όπως αναγκάστηκα και εγώ να γίνω οικονομικός μετανάστης και να φύγω στο εξωτερικό. Βέβαια, επέστρεψα στον τόπο μου, γιατί τον αγαπάω τον τόπο μου και θέλω να παλέψω για τον τόπο μου. Σκεφτείτε λοιπόν αυτό, ότι θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο για το μέλλον των παιδιών μας, γιατί αυτά είναι η κληρονομιά μας, γι' αυτά πονάμε, γι' αυτά παλεύουμε και αυτά είναι η ψυχή μας. Θέλω λοιπόν να σκεφτείτε πολύ σοβαρά και να μας ψηφίσετε λοιπόν την Κυριακή. Το καινούργιο σλόγγαν είναι και νομίζω ότι είναι το μότο μας στο δεύτερο γύρο: ρίξτε το καθεστώς, ρίξτε φως. Λοιπόν, Γιώργο, θα σας συγχωρέσεις που ήσουν εσείς στη σειρά πριν. Ο Γιώργος ο Κολιός από την πρώτη στιγμή μαζί μας. Πανηγυρώτικο, έχει αυτή τη χρονιά έχει οργώσει όλη την Ήπειρο, πρέπει να έχει γράψει χιλιάδες χιλιόμετρα. Απόστρατος του ελληνικού στρατού, έχει τρομερή εμπειρία. Σε εμάς ασχολείται με τα θέματα πολιτικής προστασίας και εμείς λέμε ότι έχουμε μάχημους σε αυτά τα θέματα όπως είναι ο Γιώργος. Ζώδικες καταστάσεις και έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο και μας μεταφέρει τις εμπειρίες του από όλο τον κόσμο. Γιώργο, θα λόγω σε εσένα. Ευχαριστώ όλους που βρεθήκατε σήμερα εδώ κοντά μας, στην παρουσίαση του συνδυασμού. Σας καλώ όλους στις 8 Οκτώβρη να ψηφίσετε το συνδυασμό φως. Όπως είπε και ο Λάμπρος, όλο αυτό το τελευταίο χρόνο τέλος πάντων έχω κηρύξει και τους τέσσερις νομούς και από αέρος και με τη μηχανή και με το αυτοκίνητο, οπότε έχω δει και έχω ιδία ανάποψη και για το οδικό δίκτυο και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα προβλήματα δεν είναι μόνο στον νομό μας. Έχουμε τα ίδια προβλήματα και στον νομό της Πρωτείας και στον νομό Πρεβέζης και είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, την Κυριακή ψηφίζουμε φως, όπως είπε και ο Λάμπρος, για να φύγει το καθεστώς. Άρα δεν είμαστε μόνο, δεν έχουμε μία καλή γεωγραφική κατανομή, έχουμε και μία εξαιρετική επαγγελματική κατανομή των υποψηφίων μας. Βασίλης Μαυρίκης, εκφράζοντας τον αγροτικό κόσμο. Σας ευχαριστώ. Ο Βασίλης επίσης ήταν από την πρώτη στιγμή μαζί μας. Από τον κάμπο της Άρτας, Παναγιώτης Πέτσας και ένας άνθρωπος επίσης που Θωμάς Άτος, από τη Χελώνα. Με συγχωρείτε, είναι ένα σημείο πολυεργαλείο, αλλά λέμε ότι θα μαλώσει. Είναι το απόλυτο πολυεργαλείο μας. Ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει ό,τι κάνει τόσο να επιλύσει ένα άλλο προβλήμα. Και έχει κάνει και μεγάλη προσπάθεια του συνδυασμού. Καλησπέρα σε όλους. Δεν θα έλεγα κάτι, θα σας απασχολήσω ένα λεπτό. Επειδή ήμουν μέσα στο κοινό και αντιμετώπισα τα προβλήματα των πισόπλατων, όπως είπε ο κύριος Καραγκώστας, μαχαιριών. Εμείς είμαστε εδώ, σταθήκαμε, χάσαμε μόνο μία μάχη. Τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε στις 8 Οκτώβρη. Θέλω να ευχαριστήσω τους δικούς μας που μας στηρίξανε, όλα τα οποία μας στηρίζουν την κάρτα μας. Και πιστεύω στις 8 Οκτώβρη, δεν το λέω για δεύτερο γύρο, δεν το λέω για τον πρώτο γύρο, είμαστε νικητές, τίποτα άλλο. Να είστε καλά.
Δεν στάθηκα. Αντιμετωπίσαμε διάφορα. Εμείς η λογική μου ήταν να κοιτάμε μπροστά. Δεν θέλαμε να φέρουμε το διακύβευμα αυτής της διαδικασίας στο τι μας κάνανε και πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε εδώ για να αναδείξουμε τα ζητήματα της Επίρου και να δείξουμε ποιες είναι οι προτάσεις μας και οι λύσεις μας. Τους αφήνουμε σε αυτά τα παλιά μυαλά, παλιές πρακτικές, όπως αυτό που ανέφερα ότι συνέβη στην Πρέβεζα, όπως αυτό που μας κάνανε με το γραφείο εδώ στην Άρτα, δεν πειράζει. Προχωράμε μπροστά. Ο κόσμος ξέρει, αξιολογεί και κάτι άλλο. Πιστεύω πάρα πολύ στην αγγλική ικανότητα του κόσμου. Και θα φανεί, θα αποτυπωθεί αυτή την Κυριακή. Αυτό που ζήσαμε αυτή τη χρονιά ήταν. Τουλάχιστον στην Άρτα, 8 στους 10 μας λέγανε παιδιά, μακάρι, δεν αντέχουμε. Αυτά ήταν τα μηνύματα που παίρναμε. Και στα Γιάννη, το ίδιο, αλλά πιο ήρεμα. Πρέβεζα και Δεσποτεία έχουν καταφέρει να μην ασχολείται ο κόσμος. Ήταν δυσκολότερο το έργο μας σε αυτούς τους δύο τους νομούς, γιατί τους κάνουν να μην ασχολούνται. Δεν ξέρουν ποια είναι τα ζητήματα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα πέρα από την. Δημήτρη, σε υπερευχαριστώ που συμμετέχεις σε αυτή την προσπάθεια. Ο Δημήτρης είναι από την Άρτα, μεγάλωσε και ζει στη Θεσσαλονίκη και ο διευθυντής Engineering Manager, να το πω στα αγγλικά, ο διευθυντής, τέλος πάντων μια πολύ ψηλή θέση, κάτω από το Zuckerberg ήταν αρτινός. Και δεν το ήξερε κανένας εδώ και δεν έχουμε κάνει τίποτα αυτούς τους ανθρώπους να τους διασυνώσουμε. Να είπε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Δημήτρης Οντάτσης από το Παλιό Χωράκι και από τους δυο τους γονείς. Εγώ θεωρώ ότι είσαι ήδη κερδισμένος. Εμένα είναι τιμή μου που συμμετέχω σε αυτή την Dream Team, ειλικρινά, και δείχνει τις ικανότητές σου που έχεις μια έτοιμη ομάδα να διοικήσει. Δεν ξέρω αν στις 8 θα είσαι περιφερειάρχης. Εγώ είμαι σίγουρος ότι την 1η Γενάρη θα είσαι περιφερειάρχης και έχεις έτοιμη την ομάδα που θα διοικήσει. Βασίλη, ο Βασίλης είναι από τον Άγιο, είναι στρατιώτης της Ιστορίας. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ αυτή την υποψηφιότητα, γιατί ήταν συμβολική του ότι ήθελα να έχω έναν άνθρωπο από τον Άγιο Σπυρίδωνα, αλλά πέρα από αυτό, ο Βασίλης έκανε σε μικρογραφία αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, πέτυχε πριν κάποια χρόνια αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς. Κέρδισε μόνος του, με ανεξάρτητο συνδυασμό, το τοπικό του Άγιου Σπυρίδωνα. Είναι ίδιο μενταλιτέ, ίδιο νότροπο με εμάς. Βασίλη, σε υπερευχαριστώ που σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε ένα πολύ μεγάλο παράπονο. Καταρχήν, δεν είπες ότι είναι ο αμέσως μικρότερος μετά από τον κύριο Γεωργόπουλο στο ηλικιακά, στο συνδυασμό μας. Πριν λίγο καιρό, είχα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αποφάσισα, γιατί μου είπαν οι γιατροί, δεν πρέπει να αγχώνεσαι, να στρεσάρεσαι, να μην ασχοληθώ ξανά με την πολιτική, αν και είχα και πολλές προτάσεις δημοτικές. Εφόσον έχω απορρίψει όλες αυτές τις προτάσεις, έρχεται ο Λάμπρος. Γνωρίζω τον Λάμπρο στον Άγιο Σπυρίδωνα. Ένα πάρα πολύ χαμογελαστό παιδί, ο οποίος μου κέρδισε το ενδιαφέρον. Άλλωστε, όποιος τον γνωρίζει από την πρώτη στιγμή, αρχίζει και τον συμπαθεί με την πρώτη ματιά. Είναι χαρισματικός. Το έψαξα. Εγώ ως δάσκαλος πολεμικών τεχνών έχω κάποιες αρχές. Διδάσκω στα παιδιά ήθος, ευγένεια, υπομονή, επιμονή και δάμα στο πνεύμα. Θεώρησα ότι ο Λάμπρος τα περιέχει όλα αυτά, γι' αυτό και αποφάσισα να αγχωθώ για άλλη μια φορά. Μου άρεσε αυτό που είπε ο Λάμπρος με τα μπακλαβαντάκια και τα γλυκά και ήθελα να σε πληρώσω και κάτι άλλο. Η ψήφος έχει μεγάλη δύναμη. Με μία σφαίρα μπορείς να σκοτώσεις ένα εχθρό. Με μία λάθος ψήφο μπορείς να σκοτώσεις το μέλλον των παιδιών σου. Αβραάμ Λίνκολν και εγώ είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό ψηφίζουμε φως στις 8:00 και Λάμπρο Γεωργόπουλο. Λοιπόν, φτάσαμε στο ΧΙΜ και γέλαγα γιατί στην Πρέβεζα, στα Γιάννη έχουμε το χρόνο που σμιγγέρει, ειδικά μου είναι που είναι πολύ χρόνες. Στην Πρέβεζα χρονιάζω τους ποιους έχω τρεις από το ΧΙΜ. Στην Άρτα έχουμε έναν, εντάξει, στατιστικά καλά πάμε. Γιώργος Πούσος, Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε πίσω στην
Καλησπέρα σε όλους. Τελευταίος και κατοδρομένος πάτε. Λόγω ονόματος βέβαια. Λάδρο, σε ευχαριστώ για αυτή τη διαδρομή. Ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου και 100 φορές ακόμα να μου ζητούσε να είμαι δίπλος, πάλι θα ήμουνα. Δεν θα το σκεφτόμουν καθόλου. Αξίζεις πάρα πολλά. Εγώ τι θέλω να πω. Ό,τι βρήκαμε από τους παλιούς, θέλω να το αναδείξουμε και να το δώσουμε πιο φρέσκο στη νέα γενιά. Ας σταματήσει και αυτό το πράγμα. Πρέπει να δούμε τη νέα γενιά. Ευχαριστώ πολύ. Και οποιοδήποτε θέλει να πάρει το λόγο, εμείς μιλάμε για. Ο Γιώργος μου θύμισε ότι αυτό που σας έλεγα πριν, ερημοποιούνται τα χωριά μας. Κλείνουν τα καφενεία στα χωριά. Δεν έχει κάνει τίποτα αυτή η Περιφερειακή Αρχή να μιλήσει για ειδικές οικονομικές ζώνες. Δεν μπορεί ένα καφενείο στα Ρετσιανά της Άρτας ή στο Παλιοχωράκι που είναι ο Δημήτρης να έχει 24% ΦΠΑ τέλος επιδεύματος την ίδια ασφαλιστική εισφορά. Τις ίδιες ασφαλιστικές φορές και μεσοδοσίες όσο έχει στο Μαρούσι, στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Να τρώει τα ίδια πρόστιμα από το ΙΚΑ όσο υπάρχει και στους άνθρωπους. Εμείς είμαστε εδώ για να πετύσουμε, για να δημιουργήσουμε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν τυπικούν. Αποτελούν το μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης ή του εκάστοτε κόμματος. Δεν είναι εδώ για την Ήπειρο και για τα ζητήματά της. Αυτή είναι η διαφορά. Σας ευχαριστώ. Είμαστε εδώ για να δώσουμε το πρόβλημα. Ένα λεπτάκι. Αυτές είναι οι πιο μικρές κοπέλες. Είναι οι κόρες της Δήμητρας. Και να κλείσουμε κάτι στα γλυκά τα κορίτσια. Θέλω να κλείσουμε κάτι που μας συνέβη. Δεν έγινε στην Άρτα, έγινε στην Ουμανίτσα, αλλά είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας, της διαφορετικής μας νοοτροπίας. Στις εθιμοτιμικές μας επισκέψεις, πήγαμε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας. Συναντάμε τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη, συγγνώμη, Θεσπρωτείας. Και ήμασταν εμείς 5-6 άνθρωποι. Ξεκινάει να μας μιλάει και κάποια στιγμή λέει: εγώ μόνος μου εδώ στον ομό, φουσκώνει και σαν παγώνει, θα πάρω 50%. Και είναι ο Γιώργος με την κλίτσα και του λέει: εμείς δεν είμαστε εδώ για να πάρουμε. Είμαστε εδώ για να δώσουμε. Ξέρω ότι συνήθως αυτές τις εκδηλώσεις αποφεύγει το λόγο και κάτι άλλο αποδείξατε ότι είστε καλύτεροι από μένα με το μικρόφωνο, έτσι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για λίγο χρόνο ακόμη. Όπως θέλει και η καθηγήτρια, μπορούμε να συζητήσουμε και μπορούμε να πούμε τα διάφορα θέματα. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή. Εσείς σήμερα βρίσκεται. Θα σας πω κάτι άλλο που τους έχετε μιλήσει. Ήταν να έρθουμε στην Άρτα 13 χρόνια. Πάτησαν στην Άρτα τόσο όσο τους αναγκάσατε εσείς και εμείς και τα παιδιά να έρθουν το τελευταίο δίμηνο. Καταλαβαίνω ότι χάνουν την Άρτα, καταλαβαίνω το πρόβλημα και είναι όλοι τώρα εδώ.